Πολύ κοντά σε συμφωνία με τους ιδιώτες πιστωτές δηλώνει ότι βρίσκεται η ελληνική κυβέρνηση. Ο επικεφαλής της Διεθνούς Ένωσης Τραπεζών, Τσάρλς Νταλάρα, συναντήθηκε σήμερα με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Οικονομικών και οι συνομιλίες συνεχίζονται και αύριο, με τις πιέσεις να είναι ασφικτικές προκειμένου να κλείσουν όλες οι λεπτομέρειες το αργότερο μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Πάντως, σε επίσημη ανακοίνωσή του, το IIF πιέζει για συμφωνία, τονίζοντας ότι τα χρονικά περιθώρια στενεύουν. Μια σειρά από ζητήματα συζητήθηκαν, αλλά ορισμένα βασικά σημεία δεν έχουν επιληθεί. Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν στην Αθήνα αύριο, αλλά ο χρόνος για την επίτευξη της συμφωνίας τελειώνει. Είναι σημαντικό να υπάρξει στήριξη από όλες τις επίσημες πλευρές, ώστε να οριστικοποιηθεί η συμφωνία για την εθελοντική συμμετοχή στο PSI. Σημείο κλειδί παραμένει το ύψος του μέσου επιτοκίου, καθώς η ελληνική πλευρά επιθυμεί να κλειδώσει κοντά στο 4,5%, ενώ οι ιδιώτες εκτιμούν ότι με τον τρόπο αυτό το πραγματικό κούρεμα υπερβαίνει το 60%. Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί ως διαπραγματευτικό χαρτί τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει τις ρήτρες συλλογικής δράσης που θα καταστήσουν υποχρεωτικό το κούρεμα για όλους τους ιδιώτες, εφόσον η συμμετοχή φτάσει στο 75%. Ενώ δεν αποκλείει το γεγονός, εάν η συμμετοχή δεν φτάσει στο 100%, οι Ευρωπαίοι να δώσουν επιπλέον χρηματική βοήθεια. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο να κουρευτούν τα ομόλογα ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ που βρίσκονται στα χέρια κεντρικών ευρωπαϊκών τραπεζών, ενώ οι ιδιώτες ζητούν να συμπεριληφθούν στο κούρεμα και τα 45 δισεκατομμύρια ευρώ των ομολόγων που έχει στην κατοχή της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία όμως και διαστόματος του Αντιπροέδρου Κωνστάντσιο αρνείται τη συμμετοχή της. PSI by definition is private sector involvement, so we are not involved in those negotiations. Κανένα κούρεμα δεν είναι ικανό να ελαφρύνει το χρέος εάν η Ελλάδα δεν πάρει τα κατάλληλα μέτρα, προειδοποιεί ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο οποίος χαρακτήρισε την απόφαση για την εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα ως πολιτική απόφαση με πολλές σοβαρές και απρόβλεπτες συνέπειες. There is no amount of sufficient relief either from the private creditors and or from the official sectors if you don't have in place fiscal consolidation and structural reforms. Σοβαρές αιχμές για τη διαπραγμάτευση που έγινε με το πρώτο μνημόνιο άφησε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, τονίζοντας ότι το ζήτημα της μείωσης του χρέους θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί από το Μάιο του 2010. Θα ήμουν πολύ ευτυχέστερος ως Υπουργός Οικονομικών αν το ζήτημα της μείωσης του δημοσίου χρέους είχε αντιμετωπιστεί εξ αρχής, στην πρώτη φάση δηλαδή της εφαρμογής του προγράμματος προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας την άνοιξη του 2010.